Ήταν 4.30 τα ξημερώματα όταν η 40χρονη Αγγελέτα αντίκρισε τον άνδρα που κινήθηκε απειλητικά εναντίον της. Με όση δύναμη είχε, φώναξε βοήθεια, αλλά δεν βρέθηκε κανείς να τη βοηθήσει. Το επόμενο λεπτό βρέθηκε μαχαιρωμένη στην κοιλιά. Εμόφυρτη, σωριάστηκε στη μέση του δρόμου και ξεψύχησε αβοήθητη, λίγα μέτρα από το σπίτι της, στο Μενίδη. Ανοίγω 5 και 10. 5.30 πέρασε ένας πιλάτης και μου λέει: Ράνια, το είδες? Δεν μπορώ. Το είδες ότι σκοτώσαν τη κοπέλα? Όχι. Βγαίνω έξω και μου λέει: Ήρθε και αστυνομία. Τη φώναξε περίπου 4.30-5. Φώναξε και κάποιος ήρθε να βοηθήσει. Άμα φοβηθήκανε. Φώναξε βοήθεια και μετά φύγανε όλοι. Την άτυχη γυναίκα αναγνώρισε η κόρη της. Όταν ενημερώθηκε πως η μητέρα της δεν πήγε στη δουλειά, βγήκε να την ψάξει. Ήρθε μια κοπελίτσα και είπε ότι ίσως να είναι η μαμά μου και να κλαίει και να ορίεται. Έδειξε μια φωτογραφία στους αστυνομικούς και έτσι ταυτοποιήθηκε ότι ήταν η μαμά της. Έδειξε μια μελαχρινή φωτογραφία που είπε ότι τώρα έχει κάνει τα μαλλιά της αντάβιες και ότι υπήρχε, λέει, ενδοοικογενειακή βία και ότι τη σκότωσε ο μπαμπάς μου. Αυτός ο δρόμος ήταν η Πάρνηθος που πήγαινε στη δουλειά της και τη βρήκε, λέει, και τη σκότωσε. Είδε τη γυναίκα νεκρή, μες στα αίματα. Ο δράστης της θυγερής δολοφονίας εξαφανίστηκε. Οι αστυνομικοί αναζητούν τον εμβιαστάση σύζυγο της άτυχης γυναίκας που δολοφονήθηκε λίγες ώρες πριν βρεθεί αντιμέτωπη στο δικαστήριο για μία ακόμη φορά με τον 50χρονο, τον οποίο είχε καταγγείλει για ενδοοικογενειακή βία για τρίτη φορά. Η πρώτη καταγγελία έγινε στις 3 Απριλίου του 2013, με τη γυναίκα να υποβάλει έγκληση κατά του πρώην συντρόφου της για παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας. Τότε ο άντρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Η δεύτερη καταγγελία έγινε 9 χρόνια μετά, στις 18 Σεπτεμβρίου του 2022, με το θύμα να καταγγέλει τον ενδιαστάση σύζυγό της για απειλή, σωματική βλάβη και εξύβριση. Ο άντρας συνελήφθηκε πάλι και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Η τρίτη και τελευταία καταγγελία έγινε στις 7 Μαΐου του 2024 για απειλή, σωματική βλάβη και εξύβριση. Ο άντρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ έλαβε ρητή δικάσιμο για την Παρασκευή 17 Μαΐου. Ως πότε και για ποιο λόγο όλα αυτά, ρε παιδιά? Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η Αγγελέτα ενημερώθηκε για τη δυνατότητα εγκατάστασης στο κινητό της τηλέφωνο της εφαρμογής Panic Button και της χορηγήθηκε κωδικός για πρόσβαση στην εφαρμογή. Ενώ οι αστυνομικοί την ενημέρωσαν πως υπάρχει δυνατότητα να φιλοξενηθεί μαζί με τα δύο της παιδιά σε safe house, ωστόσο η ίδια αρνήθηκε. Στον Πέτρο Καρσιώτη τώρα, καθώς ραγδαίες είναι οι εξέλιξεις, Πέτρο, στην έρευνα της αστυνομίας. Πράγματι, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, υπάρχει μια γυναίκα μάρτυρας κλειδί, η πιο ουσιαστική μάρτυρα στην υπόθεση, η οποία μπροστά στα μάτια της οποίας ξετυλίχθηκε όλη αυτή η τραγωδία, η στιγερή δολοφονία της 40χρονης μητέρας και πρώην συντρόφου του. Σύμφωνα λοιπόν με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα ανέφερε στους αστυνομικούς ότι είδε τον δολοφόνο την ώρα που κάρφωνε το μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα της άτυχης γυναίκας. Mm-hmm. Αμέσως έτρεξαν οι αστυνομικοί, έφεραν φωτογραφίες, έδειξαν τον ύποπτο, yeah, αυτόν που είχαν ως ύποπτο, αλλά μέχρι την ώρα δεν τον είχε δει κανένας, δεν είχε καταθέσει. Πιστοποίησε, αναγνώρισε ότι ήταν αυτός και έχει οργανωθεί ένα πραγματικό άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό του. Ακόμη και στα σύνορα έχουν δοθεί σήματα να μην προσπαθήσει να διαφύγει προς την Αλβανία. Είναι όλοι σε συναγερμό προκειμένου να συλληφθεί. Τώρα να μείνουμε στο περιστατικό που ακούσατε στο βίντεο της συναδέλφου, ιδιαίτερα στις 7 Μαΐου, στο τελευταίο δηλαδή, γιατί αυτή η τραγωδία, αυτή η δολοφονία προαναγγελόταν ήδη από το 2013 και έχει πάρα πολλά κενά. Ακριβώς. Η τελευταία λοιπόν ήταν στις 7 Μαΐου που είναι και κομβική, γιατί έγινε αυτή η καταγγελία και στο φόντο της άλλης τραγωδίας που είχαμε στο αστυνομικό τμήμα, χωρίς να υπονοείται σε καμία περίπτωση ότι έχει εδώ πέρα ίσα ίσα το αντίθετο ευθύνη η αστυνομία. Εκείνη λοιπόν την ημέρα ο συγκεκριμένος, ο οποίος αναζητείται τώρα, καταζητείται για την δολοφονία,
στήθηκε έξω από το σπίτι της γυναίκας, η οποία προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια της. Είχε νοικιάσει ένα σπίτι να μείνει με τα παιδιά. Γι' αυτό και ακούσατε ότι δεν δέχτηκε να πάει σε δομή. Πίστεψε ότι θα προχωρήσει τη ζωή της διαφορετικά με τα παιδιά της. Έτσι λοιπόν εμφανίστηκε μπροστά, την άρπαξε από το χέρι, την άρπαξε, την τράνταξε, της γύρισε το χέρι να της το σπάσει, απειλούσε τη ζωή της, την έβαλε κάτω, έκανε ένα πολύ μεγάλο επεισόδιο. Η γυναίκα απευθύνθηκε αμέσως στην αστυνομία. Σχηματίστηκε δικογραφία τότε, ναι. Ενημερώθηκε και ο επικεφαλής του γραφείου της ενδοοικογενειακής βίας, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος είχε ασκήσει ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή βία, σωματική βλάβη, εξύβριση και απειλή. Mm-hmm. Την επόμενη μέρα, λένε τα στοιχεία, 8 Μαΐου, προσέξτε δηλαδή πώς έρχεται σιγά σιγά η τραγωδία, ο κατηγορούμενος είχε παραπεμφθεί να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο της Αθήνας. Παρέμενε κρατούμενος. Την επόμενη μέρα οδηγείται στο δικαστήριο και ενώ η εκδίκαση της υπόθεσης ξεκινάει κανονικά, λέει, yeah. αναβάλλεται για τις 17 Μαΐου, δηλαδή για αύριο. Mm-hmm. Γι' αυτό πρόλαβε, επειδή ήταν το δικαστήριο αύριο, 17, πήγε το ξημερώματα της 16 και έστησε στην άτυχη γυναίκα την ενέδρα Μάλιστα. θανάτου. Και γιατί, να τελειώσω με ναι, το ναι, γιατί βεβαίως. Αναβλήθηκε δυστυχώς. Γιατί αναβλήθηκε. Αναβλήθηκε, όταν λέμε αναβλήθηκε σημαίνει ότι αφέθηκε ελεύθερος. Mm. Αφέθηκε ελεύθερος και σύμφωνα με τις πληροφορίες ζήτησε το δικαστήριο περισσότερες αποδείξεις. Αν είναι δυνατόν, mm-hmm. αφού υπάρχει αυτή η καταγγελία και αυτό το ιστορικό, όλα αυτά πρέπει να μπουν στη βάσανο της διερεύνησης και τον άφησε ελεύθερο επειδή η γυναίκα ναι. δεν ήθελε, παρέστη ούτε εκεί στο δικαστήριο. Γιατί φοβήθηκε προφανώς. Προφανώς γιατί φοβήθηκε. Πίσω λοιπόν υπήρχε, κόχλαζε μια ολόκληρη υπόθεση. Η γυναίκα δεν πήγε καν στο δικαστήριο, δεν δέχτηκε τη δομή, δέχτηκε μόνο το μπάτον, αλλά το κουμπί πανικού, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε, ήταν στο ρολόι της, ευνηδίασε τόσο πολύ. Πέτρο, είναι φοβερά. Ναι. Και θα μείνουμε στο θέμα, στο σημείο που βρέθηκε νεκρή η 40χρονη, βρίσκεται ο Άλκης Παπάς. Για να δούμε, Άλκη, κάτω από ποιες συνθήκες στήθηκε αυτό το καρτέρι θανάτου για την άτυχη γυναίκα. Και μείνα να πούμε ότι βρισκόμαστε στο σημείο όπου σημειώθηκε αυτό το δολοφονικό χτύπημα σε βάρος της 40χρονης, μόλις 20 μέτρα μακριά από το σπίτι στο οποίο διέμενε μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά της. Να πούμε μάλιστα ότι στο συγκεκριμένο σημείο όπου έγινε η δολοφονία, από το πρωί συγγενείς και φίλοι αφήνουν λουλούδια στην μνήμη της 40χρονης γυναίκας. Τώρα, με τις πρώτες πληροφορίες της αστυνομίας, φαίνεται ότι ο δράστης είχε στήσει καρτέρι θανάτου στη συγκεκριμένη γυναίκα. Ήξερε το ωράριό της, έτσι φαίνεται ότι ήξερε το ωράριό της, ότι δηλαδή εκείνη την ώρα τα ξημερώματα έφευγε από την οικία της με κατεύθυνση προς την δουλειά της. Και όπως όλα τα στοιχεία δείχνουν, μέχρι αυτή την ώρα της επιτέθηκε λοιπόν με το μαχαίρι. Περίμενε τη στιγμή που θα φύγει από το σπίτι της για να μπορέσει να της επιτεθεί. Άλλη, η προηγούμενη επίθεση στη γυναίκα είχε γίνει μόλις λίγα μέτρα πιο εκεί από το σημείο που βρίσκεσαι. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω, ότι σε μια αντίθετη μεριά λοιπόν από το σημείο που έγινε τώρα το δολοφονικό χτύπημα, πριν από λίγες ημέρες στις 7 Μαΐου, σε μια απόσταση πάλι ήταν 20 με 30 μέτρα, είναι σε ένα στενάκι μέσα, έγινε η άλλη επίθεση σε βάρος της 40χρονης από τον τότε πρώην σύντροφός της, όπου και σύμφωνα με μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής που είχαν δει το περιστατικό, πέρα από την επίθεση τη λεκτική αλλά και την σωματική, κάνουν αναφορά ότι υπήρχε και ένα μπουκάλι στο χέρι, ένα γυάλινο μπουκάλι, το οποίο το είχε σπάσει να γίνει πιο αιχμηρό και την είχε απειλήσει και με το συγκεκριμένο γυάλινο μπουκάλι. Άλκη Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και να πάμε σε μια έκτακτη είδηση. Είχαμε νεκρό παιδί σε παιδικό σταθμό στη Θεσσαλονίκη. Η Σούζη Καζαντζίδου μας ενημερώνει. Ένα παιδάκι από παιδικό σταθμό της Θεσσαλονίκης λοιπόν είναι νεκρό, κατέληξε. Να πούμε λοιπόν ότι πρόκειται για μια ανακοίνωση του ΕΟΔΗ που αφορά 11 παιδιά ηλικίας από 3 έως 5 ετών, τα οποία παρουσίασαν αυξημένη τροπονίνη. Ένα εξ αυτών λοιπόν εκδήλωσε κλινική εικόνα οξείας μυοκαρδίτιδας και κατέληξε. Έχει ηχήσει συναγερμός, θα πρέπει να πούμε. Ήδη ο παιδικός σταθμός έκλεισε και απολυμμένεται. Πρόκειται για τον πορβοϊό, ένας ιός του λοιμόδους εθυρήματος, ιδιαίτερα επικίνδυνος. Γι' αυτό οι γονείς θα πρέπει να
έχουν αυξημένη προσοχή και από τα πρώτα συμπτώματα, τα πρώιμα, είναι εξανθήματα στα μάγουλα, άρα να είναι υποψιασμένοι. Έχουμε μια πανευρωπαϊκή έξαρση, περισσότερα βεβαίως θα ξέρουμε στην διάρκεια της ημέρας. Είναι ένας ιός που προσβάλλει τα παιδιά και τις έγκυες, γι' αυτό και οι έγκυες γυναίκες θα πρέπει να έχουν και αυτές τον νου. Και λέγεται πορβοϊός. Λέγεται πορβοϊός, Μαρία, ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σούζικα Ζαντζίδου. Ξεκινά από σήμερα η επέλαση αφρικανικής σκόνης και ζέστης, κάνοντας την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Ιδιαίτερη προσοχή συστήνει ο ΔΥΣ στις ευπαθείς ομάδες, καθώς όπως εκτιμούν οι μετεωρολόγοι, το φαινόμενο αυτό θα διαρκέσει. Σε κλειό αφρικανικής σκόνης από σήμερα η χώρα. Προκαλούν αλλεργίες, αναπνευστικά προβλήματα και προσπαθώ να προστατευτώ και σίγουρα και το παιδί μου, έτσι. Εμένα προκαλεί τώρα, ειδικά πριν από λίγο, ένα πτέρνισμα που λέμε και μια καταρροή. Επηρεάζοντας αρχικά την Κρήτη και την Πελοπόννησο, η σκόνη από τη Σαχάρα θα καλύψει ένα μεγάλο μέρος της χώρας και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων θα διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα, με κορύφωση των συγκεντρώσεων αύριο Παρασκευή και το Σάββατο. Α, βάλεις μια μασκούλα άμα δεις ότι είναι πιο ζόρικα τα πράγματα. Αν έχεις και υποκείμενα νοσήματα, αναπνευστικά κλπ. Τι να κάνουμε. Εμείς είμαστε εξοπλισμένοι όσο γίνεται με μάσκες αντισταμινικά, αν και υπάρχουν ελλείψεις στην αγορά σε κολλήρια για τα μάτια. Θολή έχει αρχίσει να γίνεται η ατμόσφαιρα πάνω από το λεκανοπέδιο και αυτό σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες δημιουργεί ένα σφιχτικό κοκτέιλ σε αυτούς που αντιμετωπίζουν αναπνευστικά και καρδιολογικά προβλήματα. Η παραμονή σε κλειστούς χώρους είναι καλύτερα. Αν έχουν σύστημα κλιματισμού, είναι καλύτερα να είναι η χρήση σε λειτουργία ανακύκλωσης του εσωτερικού αέρα, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επιβάρηση της ποιότητας του αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον. Εκτός συνόρων, σφοδρή κακοκαιρία.